Πρώτα απ' όλα αυτό που ακούστηκε και που έγινε πολύ μεγάλη, έτσι, προκάλεσε την κοινή γνώμη ότι ο σταθμάρχης αυτός ήταν ρουσφέτη κάποιου βουλευτού. Αυτό ερευνάτε? Είναι τελείως ψέμα. Δεν χρειάζεται να ερευνήσει. Το έχουμε ήδη ερευνήσει, το έχουμε δει ο ίδιος. Τι προκύπτει από αυτό? Η κινητικότητα στο δημόσιο γίνεται μέσα μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Μάλιστα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι δημόσια. Όποιος δημοσιογράφος θέλει μπαίνει και κατεβάζει την πλατφόρμα. Εκεί τι έγινε με αυτόν τον άνθρωπο? Σε 15 μέρες έγινε. Δεν έγινε έτσι. Δεν έγινε έτσι. Το εξηγήσω. Η κινητικότητα άνοιξε, ναι, και ζήτησε ο ΣΕ 18 θέσεις για σταθμάρχες. Μάλιστα. Έκαναν αίτηση από όλο το ελληνικό δημόσιο 2. Και το σύστημα αυτόματα, εφόσον πληρούσαν τα κριτήρια, τους πήρε. Ναι. Και μετά περάσαν αυτοί οι 2 από την αρμόδια υπηρεσιακή επιτροπή του ΟΣΕ, τους έκριναν κατάλληλους και τους πήγαν για εκπαίδευση. Οι άνθρωποι αυτοί, όχι μόνο οι 2, και οι άλλοι 16 που προσελήφθησαν, ναι, με μπλοκάκι, διότι, ναι, εφόσον δεν προσελήφθησαν και οι 18 από το δημόσιο, οι άλλοι 16 πήραν από την αγορά, δεν μπορεί να πάρει ο ΟΣΕ μόνιμους αυτόματα, γιατί θέλει ΑΣΕΠ. Γιατί δεν μπήκε στο ΑΣΕΠ? Για να κάνει το ΑΣΕΠ διαδικασία πρόληψη σταθμάρχη θέλει 2 με 3 χρόνια. Τόσο είναι η διαδικασία. Να μιλάμε τώρα σοβαρά. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό? Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει. Πώς δεν μπορεί να αλλάξει τώρα? Το ΑΣΕΠ είναι συνταγματικό. Ωραία. Ζήτημα. Και τον πήραν τον άλλον, τέλειωσε η Αμάριο και τον έβαλαν.